Αργυρό μου, τι ωραίο μας ετοιμάσει εδώ πέρα. Τι όμορφα υλικά είναι όλα αυτά. Φτιάχνουμε μία μακαρονάδα που θα την αγαπήσεις, εσύ θα τη λατρέψεις. Είναι μακαρονάδα με 5 δημητριακά και μπόλικη πρωτεΐνη. Για ποιους είναι ιδανική, Άννα μου? Για όλους μας, αλλά και για αυτούς που κάνουν αθλητισμό ακόμα περισσότερο. Όσοι είστε στο γυμναστήριο αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρω ότι πολλοί είστε στα γυμναστήρια, παίρνω μηνύματα από τις φίλες μου στην Άξο, στην Κρήτη, Μακεδονία και Αθήνα. Είναι η ώρα του γυμναστήριου. Έχετε πάει τα παιδιά σας σχολείο και γυμνάζεστε. Αυτή λοιπόν η συνταγή είναι για σας που γυμνάζεστε κυρίως. Για το λαχταριστό σπαγκέτι με σολομό και αβοκάντο χρειαζόμαστε 250 γραμμάρια σπαγκέτι με 5 δημητριακά, ένα ώριμο αβοκάντο, λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μία σκελίδα σκόρδο, μία κουταλιά της σούπας άνηθο, μία κουταλιά της σούπας χοινόπρασο, 4 φέτες καπνιστό σολομό, 2 κουταλιές της σούπας επιδόρπιο γάλακτος με πρωτεΐνη, αλάτι και μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Έχω όλα τα υλικά μου εδώ για την εύκολη συνταγή. Φέρνω και τα ζυμαρικά με τα 5 δημητριακά. 5 δημητριακά. Ζυμαρικά με 5 δημητριακά. Με κριθάρι, με δίκοκο σιτάρι, με σκληρό σιτάρι. Είναι πάρα πολύ καλά. Να ξέρεις ότι όσο περισσότερο δημητριακά έχει μέσα το ζυμαρικό μας, κατεβάζουμε το γλυκαιμικό δείχτη, άρα και δεν μας πεινά και δεν επηρεάζει την γλυκόζη μας. Κάνει ακόμα και για άτομα που θέλουν να ρυθμίσουν το διαβήτη, το ζάχαρο. Και όχι μόνο για αθλητές τελικά, είναι για όλους μας. Είναι για όλους. Για όλους μας που κουραζόμαστε, γιατί χαμηλώνει ο γλυκαιμικός δείχτης, μειώνεται η φλεγμονή και με αυτά τα υλικά που φαντάζομαι θα μας δείξει ότι θα βάλεις, νομίζω ότι είναι σούπερ πιάτο αυτό σήμερα. Πρέπει σούπερ, να το... δεν θα πει τίποτα. Να το έχουμε στο... στο εβδομαδιαίο μας μενού. Για να δούμε το νερό μας. Ωραία. Μέχρι να βράσει το νερό μας, πάμε να σου πω, Άννα, τι θα κάνω τώρα. Θέλω λοιπόν 2 ώριμα αβοκάντο. Και καλό είναι όταν αγοράζετε αβοκάντο να τα έχετε πάρει 2-3 μέρες πριν και να τα αφήνετε σε θερμοκρασία δωματίου. Τα αβοκάντο δεν θέλουν ψυγείο, θέλουν ζέστη. Να τα αφήνετε έξω μέχρι να μαλακώσουν. Θέλω σολομό. Θα τον ψιλοκόψω εδώ στα γρήγορα. Λοιπόν, λίγο ψιλοκομμένο σολομό. Δεν χρειάζομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνταγή. Θέλω λίγα κομματάκια. Τα καλά λιπαρά, τα καλά λιπαρά για την καρδιά μας είναι αυτά, Αργυρό. Τα καλά λιπαρά, ωμέγα 3, έτσι. Ωμέγα 3 λιπαρά. Και όχι μόνο για την καρδιά μας, να πούμε, γιατί η διατροφή είναι και ομορφιά. Και για την ομορφιά μας, για το κολαγόνο μας, για το δέρμα μας. Είδατε, κορίτσια μου, η Άννα μας εξηγεί το κάθε τι. Μ' αρέσει το πώς και το γιατί της διατροφής. Τρελαίνομαι. Το πώς και το γιατί και της τεχνικής της δικής σου είναι που κάνει όλη αυτή τη σύνθεση σωστά, Αργυρό μου. Ποτέ δεν έχω δείξει μια συνταγή που δεν μ' αρέσει να τρώω. Άννα μου, έβρασε το νεράκι. Έβρασε. Νομίζω τέλεια. Είναι έτοιμο. Θα μου τρίψεις μέσα λίγο αλάτι. Ωραία. Αν θέλετε, μπορείτε να βράσετε τα ζυμαρικά σας σε ζωμό λαχανικών. Έχουμε βάλει το νερό, βάλαμε το αλάτι, βγάζουμε το καπάκι από πάνω. Πάμε να ρίξουμε μέσα τα ζυμαρικά μας. Μπαμ! Τεχνικές. Ζυμαρικά με τις πιο γήινες μαγειρικές προσεγγίσεις. Με σιμιγδάλι από 5 διαφορετικά δημητριακά. Και δεν θέλω και πολλά ανακατέματα όταν βράζω ζυμαρικά, ούτε θέλω απαραίτητος πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Θέλω απλά να μπουν στο βραστό νερό τα ζυμαρικά μου και 2-3 φορές ανακάτεμα, όχι συνέχεια γιατί θα μου τα σπάσετε. Μ' αρέσει να είναι το ζυμαρικό μου ολόκληρο. Να το τυλίγω στο πιρούνι μου και να το κάνω φωλιά. Υγιεινά και ιδανικά για να συνοδεύσουν μέχρι και τις πιο ιδιαίτερες συνταγές. Από μια ελληνική εταιρεία με παράδοση στα ζυμαρικά. Πάμε να φτιάξουμε την πανεύκολη σάλτσα μας με αβοκάντο. Ο σολομός μου είναι κομμένος, είναι έτοιμος. Θέλω μια σκελίδα σκόρδο. Τώρα, αν το τραβάει η όρεξή σας και 2 να βάλετε, δεν με χαλάει. Το αβοκάντο είναι γλυκό. Ο σολομός γλύκα βγάζει. Έτσι, όλο εδώ. Να ψιλοκόψω. Λίγο άνηθο. Λίγο σχοινόπρασο. Μέσα. Το σχοινόπρασο, εγώ, Άννα μου, το αγαπώ πάρα πολύ. Όλα αυτά αργυρό και ο άνηθος και τον άνηθο, τρελαίνομαι. Πλούσια σε χλωροφύλλη και έχουν και βιταμίνη C, να ξέρεις. Αρκετή βιταμίνη C. Και βιταμίνη C, Βεβαίως, τώρα για το χειμώνα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και ο συνδυασμός τους με το λιπαρό που θα βάλεις, το καλό λιπαρό όπως θα πούμε, είναι ιδανικός.
Ανά, δεν κάνεις ένα ανακάτεμα στα ζυμαρικά. Λοιπόν, κόβουμε το αβοκάντο. Στη μέση είναι αρκετά μαλακό. Ελπίζω να μην έχει μέσα surprise. Καμιά φορά, ξέρετε, τα φυλάτε να μαλακώσουν και το ανοίγετε και έχει μαυρίσει. Εντάξει, στο τσάκ το προλάβαμε. Τα κομμάτια του αβοκάντο μέσα. Το οποίο το θεωρούμε και λιπαρό φρούτο το αβοκάντο, αργυρό, ξέρεις. Και να πούμε ότι είναι και φρούτο, γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι λαχανικό. Ένα ιδανικό φρούτο, το οποίο μειώνει πάρα πολύ τη χοληστερίνη. Είναι μια πληροφορία που τη γνωρίζουμε και για το σολομό και για το αβοκάντο. Γι' αυτό το πιάτο σου είναι πολύ ιδανικό σήμερα. Είναι πολύ θεραπευτικό πιάτο αυτό που φτιάχνεις. Θεραπευτικό πιάτο, μου αρέσει. 100%. Το φάρμακό μας, η τροφή μας και η τροφή μας το φάρμακό μας. Ακριβώς. Δύο πολύ ωραία λιπαρά μεν, αλλά είναι τα καλά λιπαρά, τα οποία τελικά είναι ευεργετικά για το καρδιαγγειακό, για τα αγκαία μας, για όλο το σύστημα και κυρίως επιδρούν σε αυτό, στην χοληστερίνη. Πολύ σημαντικό. Μεν απειρούνι, θα λιώσω τα υλικά μου. Ούτε καν μίξερ δεν λερώνω, δηλαδή, καταλάβατε. Ωραία, Άνουλα, κόψε μου λίγο και στύψε μου λίγο λεμονάκι μέσα εδώ. Μια σταγόνα λεμόνι. Εντάξει, τέλεια. Ρίξε μου και λίγο ελαιόλαδο, μια-δυο κουταλίτσες. Ωραία. Τέλεια. Και τώρα άλλα το πιπερώνουμε και όσο πρέπει και όσο κάνει να φάει ο καθένας σας. Και αν δεν κάνει να φάτε αλάτι, να μην βάλετε αλάτι. Τα ζυμαρικά μας είναι έτοιμα. Κάτσε να πιάσουμε ναι. Ένα αυτό. Μπράβο. Πιάσε μου. Έτσι, μπράβο. Γρήγορα τα ζυμαρικά μου. Δεν τα στραγγίζω. Κατευθείαν τα βάζω σε ένα σκεύος. Το ζυμαρικό μου ζεστό και το μάτι είναι σβηστό. Θέλω τώρα και μία βαθιά κουτάλα. Θέλω λίγο από το νερό που έβρασαν τα ζυμαρικά μου. Μέσα στο ζυμαρικό. Εδώ έχω τη σάλτσα μου με το αβοκάντο, τα βότανα, το ελαιόλαδο. Ένα ωραίο ανακάτεμα. Να αρχίσει να λιώνει σιγά σιγά το αβοκάντο να σαλτσώνει. Δεν έχω φωτιά, το βγάζω και από πάνω, παιδιά, για να μην νομίζετε ότι το έχω στη φωτιά. Στα γρήγορα γίνεται να λιώσει καλά το αβοκάντο μέσα. Να ρίξω το σολομό μου. Ανούλα μου, στο ψυγείο εδώ στο αριστερό, στο μεσαίο ράφι, έχω επιδόρπιο γάλακτος. Επιδόρπιο γάλακτος με 20 γραμμάρια πρωτεΐνης. Τέλει. Έφερα και το πιάτο μου και πάμε εδώ να σερβίρουμε. Έτσι. Και βλέπετε τι ωραία που κάθεται πάνω στο ζυμαρικό η σάλτσα. Η σάλτσα έχει γίνει μια ωραία κρέμα, αλλά θα γίνει ακόμα πιο ωραία τώρα που θα βάλω επάνω το επιδόρπιο γάλακτος. Γιατί θα έρθει σιγά σιγά να λιώνει και θα γίνει σαν άλλα κρέμ. Με μπόλικη πρωτεΐνη όμως, ε! Φανταστικό! Και πάμε τώρα να τελειώσουμε με λίγο επιδόρπιο γάλακτος. Που θα λιώσει ωραία πάνω στη μακαρονάδα μου με τη ζέστη. Μια σταγόνα ελαιόλαδο και λίγο από τα βότανα που χρησιμοποιήσαμε. Τέλεια. Τι φανταστικό πιάτο. Τι όμορφο. Νόστιμο, γρήγορο, υγιεινό. Αθλητικό. Ένα πιάτο που μας κάνει καλό, παιδιά. Όλοι εσείς που γυμνάζεστε, θέλω να το δοκιμάσετε και θέλω και το σχόλιο σας. Γράψτε μου Facebook, Instagram, Twitter, όπου θέλετε. Όσοι το δοκιμάσετε, θέλω σχόλιο. Νομίζω ότι όσοι το δοκιμάσουν αυτό το πιάτο σε αργυρό θα τρέξουν πολλά χιλιόμετρα. Και καλή μας όρεξη!